Χωρίς πληρωμή δεν έχει αέριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει το Κρεμλίνο, καθώς επιμένει στο σχέδιό του να πληρωθεί για το φυσικό αέριο από μη φιλικές χώρες σε ρούβλια. As soon as we have the final decision, we'll look what can be done. But definitely we're not going to to make a charity out of that and to send gas free of charge to Western Europe. It's kind of a binary thing, right? It sounds like President Putin is insisting he gets paid in rubles. They're insisting they will not pay in rubles. So my question simply is, are you going to turn off the gas? Well, it depends. No payment, no gas. Στο μεταξύ, κορυφώνεται το θρίλερ της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, καθώς οι χώρες της G7 αποφάσισαν χθες να απορρίψουν την απέτηση της Μόσχας να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο που εξάγει. Alle G7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt, dass dies ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge ist. Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. Ωστόσο, το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η κυβέρνηση και η Gazprom, που καλύπτουν το 40% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, πρέπει να παρουσιάσουν στον Πούτιν έως την 5η 31 Μαρτίου τις προτάσεις τους για τη νέα φόρμουλα πληρωμών του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΡΙΑ, ο Ρώσος βουλευτής Ιβάν Αμπράμοβ δήλωσε ότι η άρνηση της G7 να πληρώσει σε ρούβλια μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die geschlossenen Verträge gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und sein müssen. Όσον αφορά στη χώρα μας, η Ελλάδα πληρώνει σε ευρώ για το φυσικό αέριο που εισάγει από τη Ρωσία και ενδεχόμενο αίτημα τροποποίησης του νομίσματος εξόφλησης που ακόμη δεν έχει φτάσει στην Αθήνα. Μπορεί να τεθεί μόνο στο πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης της υπάρχουσας σύμβασης. Και για να αλλάξει το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι συναλλαγές, θα πρέπει να υπάρξει ρητή συμφωνία και των δύο πλευρών. Στον απόϊχο της μάχης Μόσχας-Δύσης, η τιμή του φυσικού αερίου αυξάνεται κατά 10%, ξεπερνώντας σήμερα τα 110 ευρώ η μεγαβατόρα.